Ω μέλο του ΔΣ του 7ου Δημοτικού Σχολείου Εγάλεω, το οποίο αριθμεί 220 περίπου μαθητέ, θέλω να εκφράσω και να δηλώσω το πρόβλημα που υπάρχει εδώ και πέντε χρόνια, από το 2019. Το σχολείο μα χαρακτηρίστηκε μετά από έλεγχο των αρμόδιων φορέων ω σεισμόπληκτο, Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει καθίζηση στο μισό κτηριακό συγκρότημα και σοβαρέ ζημιέ στη τυχοποιία. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά μας πηγαίνουν στο μισό κτίριο που άλλοτε στεγάζονταν. Από τότε, από το 2019 μέχρι τώρα, οι εργασίες αποκατάστασης είναι ελάχιστες και έχουν αφήσει το μισό κτίριο γυμνό κουφάρι που μέχρι πριν μια εβδομάδα, ακριβώς μια εβδομάδα, ήταν απερίφρακτο. Τη Δευτέρα ολοκληρώθηκε η περίφραξη του σεισμόπληκτου κομματιού που ο εργολάβος είχε αφήσει έρμεο όχι μόνο των εξωσχολικών να κάνουν ναι, διάφορα το βράδυ, αλλά και των παιδιών να είναι ένα σημείο με μεγάλη επικινδυνότητα και ευτυχώς μέχρι τώρα δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα. Η ενημέρωση που έχουμε από τη νέα διοίκηση του Δήμου είναι ότι θα χρειαστούν το λιγότερο, στην καλύτερη περίπτωση, δύο χρόνια ακόμα για να αποκατασταθεί το σχολείο μας. Και τι σημαίνει αυτό ότι εδώ και πέντε χρόνια, συν δύο που θα έρθουν εφτά, τα παιδιά μας, τέσσερα τμήματα από τα δώδεκα που υπάρχουν στο σχολείο, πάνε τα παιδιά μας στο διπλανό κτίριο, χάνουν διδακτικές ώρες στο πέρα δόθε και φυσικά χειμώνα με βροχές και κρύο στερούνται ακόμα και του διαλύματος όταν δεν μπορούν από το ένα κτίριο να πάνε στο άλλο. Στο κτίριο που φιλοξενούνται τα τέσσερα τμήματα του δικού μας σχολείου, φιλοξενούνται επίσης τμήματα από το επίσης σεισμόπληκτο 17ο Δημοτικό. Ένα επιπλέον νηπιαγωγείο, ένα ειδικό δημοτικό σχολείο και ένα ειδικό νηπιαγωγείο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα παιδιά υπάρχουν σε ένα κτίριο που ήταν προ... ήτανε προγραμματισμένο να φοιτεί ένα μόνο σχολείο. Δεύτερο αποτέλεσμα του σεισμόπληκτου που παραμένει έτσι είναι ότι οι τουαλέτες μας δεν επαρκούν. Στο μισό κτίριο που είναι σεισμόπληκτο υπήρχαν τουαλέτες. Αυτές δεν λειτουργούν. Αποτέλεσμα, τα 220 παιδιά να μοιράζονται σε τέσσερις τουαλέτες. Καταλαβαίνετε το αποτέλεσμα. Τρίτον, δεν λειτουργεί εδώ και πέντε χρόνια κηλικείο στο σχολείο. Αυτό θα μου πείτε σιγά το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα γιατί όταν οι σχολικές επιτροπές υποχρηματοδοτούν τα σχολεία το να λείπουν έσοδα από τα κηλικεία είναι μεγάλο πρόβλημα στα έξοδα του σχολείου. Και επίσης, όταν τα παιδιά δεν έχουν νερό ίσως το καλοκαίρι ή τους πέσει το φαγητό σε ένα διάλειμμα, μένουν νηστικά. Και κάποια από αυτά, αρκετά, είναι στο ολοήμερο. Τέταρτο πρόβλημα, τα παιδιά μας στερούνται βασικών εορταστικών εκδηλώσεων, αφού το αμφιθέατρο του σχολείου έχει γίνει χώρος συγκέντρωσης, αποθηκευτικός χώρος δηλαδή, για τον εξοπλισμό που υπήρχε στο μισό κτίριο. Θρανία, έδρες, δουλαπάκια, όλα αυτά υπάρχουν και στηβάζονται στο αμφιθέατρο. Πέμπτο, το χημείο του σχολείου μας λειτουργεί ως αίθουσα κανονική. Αποτέλεσμα, πέντε χρόνια, συν δύο που θα έρθουν στην καλύτερη, τα παιδιά της 5 και της 6 Δημοτικού δεν έχουν επιράματα στο μάθημα της Φυσικής. Και τελευταίο, αφήνω το πιο σημαντικό ίσως, ότι τα παιδιά μας προαυλίζονται σε μία αυλή που έπρεπε από το 2019 να έχει αποκατασταθεί το δάπεδό της και να έχει αναβαθμιστεί είχε μπει σε ένα πρόγραμμα αναβάθμισης, το οποίο, το οποίο συγγνώμη, χάθηκε γιατί έγινε ο σεισμός. Η πρόφαση ήταν το σχολείο θα φτιαχτεί, οπότε μέχρι τότε δεν φτιάχνουμε την αυλή. Τα απλά πεθύματα που συμβαίνουν καθημερινά στα σχολεία όταν τα παιδιά τρέχουν, παίζουν κλπ, μπορούν να αποβούν μοιραία. Ράματα, σπασίματα, γδαρσίματα σε βαθμό εγκάφματος είναι η καθημερινότητα των παιδιών μας. Και αν όλα αυτά μπορεί να φανούν σε κάποιου μικρά προβλήματα σε σχέση με τα υπόλοιπα που υπάρχουν στη κτηριακή στέγη του ΕΓΑΛΕΟ, η θέση μα, η θέση του ΔΣ, του Συλλόγου και όλων των γονέων που καρδιοχτυπούμε κάθε μέρα που πάνε τα παιδιά μα σε ένα σχολείο που δεν έχει ελεγχθεί εάν όντω το υπόλοιπο κτίριο είναι ασφαλέ σε περίπτωση σεισμού, η θέση μας λοιπόν είναι ότι στα δικαιώματα των παιδιών μας δεν κάνουμε εκπτώσεις. Όλα είναι σημαντικά. Και όλα όσα αφορούν στην εκπαίδευ εκπαίδευσή τους πρέπει να είναι προτεραιότητα του Δήμου, της Περιφέρειας, της Κυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ.